Ελπίζω. Πάμε σε κάτι πάρα πολύ τρυφερό και πάρα πολύ όμορφο στην Ελλάδα. Πολύ όμορφο. Γιατί όταν η πολύ καλή συνάδελφος η Μαρία Λεμονιά κάνει συνεντεύξεις, δημιουργεί αριστουργήματα και μια τέτοια συνέντευξη θα δούμε της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνου Μάτσα που έδωσε στη Μαρία μας και στο πρώτο θέμα. Ανοίγει για πρώτη φορά την πόρτα τους, ανοίγουν την πόρτα του σπιτιού τους, μιλάνε για τα δίδυμα παιδάκια τους και στο πιάνο που είναι ο χώρος συνάντησης της οικογένειας. Ναι. Εκεί γίνονται όλα, στο πιάνο. Τι συμβαίνει στο πιάνο? Λοιπόν, κοίτα, αυτό εδώ έχει γίνει πλέον ο τόπος συγκέντρωσης της οικογένειας. Διότι έχουμε ανακαλύψει ότι τα μωρά ηρεμούν πάρα πολύ με το πιάνο. Και τα φέρνουμε, τα βάζουμε εδώ, πάνω στα καρεκλάκια τους. Ο Μίνος παίζει το πιάνο. Εγώ κάνω κάτι λαλαλά ή τραγουδάω. Και σε πληροφορώ ότι ηρεμούν πάρα πολύ. Όλγα Κεφαλογιάννη, μαμά διδύμων, το ωραιότερο πράγμα που μπορούσε να μου συμβεί. Δεν το περίμενα και είναι και κάτι που το είχα μάλλον έτσι διαγράψει ότι θα μπορούσε να συμβεί στη ζωή μου και είμαι τόσο τυχερή που το ζω. Εγώ τα παιδιά τα έκανα γιατί θέλω να ασχοληθώ εγώ ίδια προσωπικά. Θέλω να τους δώσω όσο πιο πολλά μπορώ από εμένα. Το ίδιο θέλει και ο Μίνος. Δεν έκανα παιδιά για να μου τα μεγαλώσουν άλλοι. Ο γιος μου νομίζω είναι ο σοβαρός της υπόθεσης. Εγώ τον λέω σοφό και καλό άνθρωπο. Και είναι υπομονετικός, κάθεται και περιμένει να έρθει το γάλα του. Δεν δημιουργεί φασαρία. Η άλλη είναι λίγο πριμαντόνα, έτσι. Αλλά τη λέω κολλητή μου. και όταν την παίρνω πάνω μου, αυτή με αγκαλιάζει και δεν ξέρω, νιώθω ένα πράγμα σαν να έχω μια τρομερή σύνδεση με αυτό το κορίτσι. Είμαι βουλευτής Α Αθηνών, σε μια περίοδο που είναι δύσκολη για όλους. Έχω τη δυνατότητα να έχω την παρέμβασή μου. Στη Βουλή τώρα μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και διαδικτυακά. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μίνος θέλει να το κάνω διαφήμιση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είναι ένας υπέροχος μπαμπάς, ο οποίος για να μπορέσει να βοηθήσει και να ασχοληθεί και εκείνος με τα μωρά, έχει μεταφέρει ουσιαστικά στο σπίτι το στούντιο για να μπορεί να δουλεύει από εδώ και έτσι να μην χρειάζεται να απομακρύνεται από τα μωρά, από την οικογένειά μας, από το σπίτι μας. Αυτό έχουμε ούτως ή άλλως ορκιστεί ο ένας τον άλλο, ότι θα είμαστε μαζί και στα ευχάριστα αλλά και στα δύσκολα.